Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη έγκλημα του υπεριαλισμού. Αμερικάνοι, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ δολοφονούν το λαό της Παλαιστίνης όπως κάνουν δεκαετίες τώρα. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι πρέπει να καταδικαστεί το κράτος τρομοκράτης, το κράτος δολοφόνου στην περιοχή που είναι το Ισραήλ, και να εκφραστεί πλέρια, χωρίς αστερίσκους, η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί έχει κάθε δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα, στην αυτοάμυνα, για να μπορέσει να αποτρέψει τις νέες εγκληματικές προσπάθειες, αλλά και να διεκδικήσει ένα ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η μόνη λύση που εξυπηρετεί και το λαό της Παλαιστίνης και το λαό του Ισραήλ, που βασανίζεται από αυτή την πολιτική του κράτους τρομοκράτης του Ισραήλ. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς είστε από τους νικητές της περασμένης Κυριακής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάθε λόγο να χαίρεται και από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι? Να μην πάνε οι ψηφοφόροι σας καθόλου αύριο στις κάλπες να απέχουν ή να ρίξουν άκυρο λευκό? Εμείς, κοιτάξτε, με συνέπεια υποστηρίζουμε και για το δεύτερο γύρο, όσο είπαμε και στον πρώτο γύρο. Δηλαδή ότι οι εκλογές στους Δήμους και στις περιφέρειες είναι πολιτικές εκλογές και ότι θα πρέπει ο λαός με την ψήφο του να καταδικάσει τους υποψήφιους που υποστηρίζονται τυπικά ή άτυπα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ακριβώς οι πολιτικές τους συγκλίνουν και στα ζητήματα της τοπικής διοίκησης. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είπε πουθενά σε όλη τη χώρα αυτή είναι η βασική μας αρχή, αλλά στον τάδι το Δίνα Δήμο είναι ένας δήμαρχος που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Εκεί ξυλώστε τον και βάλτε όποιον να είναι, αρκεί να φύγει αυτός που τα έκανε μαντάρα. Ούτε μια τέτοια περίπτωση δεν βρήκατε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή, ακούστε να δείτε, αυτή η λογική είναι μια λογική του μικρότερου κακού. Από τη στιγμή που επί της ουσίας συγκυβερνάνε τα κόμματα αυτά και σε επίπεδο Δημοτικών Συμβουλίων και Περιφερειακών. Μια σειρά αποφάσεις του Δήμου της Αθήνας, για παράδειγμα, στηρίχθηκαν και από τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικές αποφάσεις, μεγάλες αποφάσεις, συμφωνούν στα ζητήματα της ανταποδοτικότητας, συμφωνούν στα ζητήματα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της εμπορευματοποίησης, μια σειρά υπηρεσιών των Δήμων. Άρα λοιπόν έχουν ένα κοινό πλαίσιο και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλούς Δήμους στήριξαν από κοινού υποψηφίου είτε της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια αλληλοϊποστήριξη. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εμείς στον πρώτο γύρο τι είπαμε. Είπαμε να καταδικαστούν οι υποψήφοι αυτών των κομμάτων και να ισχυροποιηθούν οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτό είχε αποτέλεσμα. Γιατί στις περιφέρειες υπήρξε μια αύξηση περίπου των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης κατά 3,3% σχέση με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι ισχυροποιείται το ρεύμα της απειθαρχίας, το ρεύμα της συμπόρεσης με το ΚΚΕ. Κερδίθηκε ήδη ένας Δήμος και το ΚΚΕ παλεύει στο δεύτερο γύρο να εκλέξει τους δημάρχους σε άλλους 5 Δήμους όπου συμμετέχει στο δεύτερο γύρο, 3 στο Λεκανοπέδιο, στην Πάτρα και βεβαίως σε έναν Δήμο της Θεσσαλίας, στον Τύρναβο. Από αυτήν την άποψη, αυτός είναι ο στόχος μας, να εκλεγούν και οι 5 νέοι δήμαρχοι. Από τη μία μεριά και από την άλλη, ο λαός σε συνέπεια με αυτό που είπαμε και την πρώτη Κυριακή να καταδικάσει με την ψήφο του, με το άκυρο, επιλέγοντας το άκυρο, επιλέγοντας το λευκό, τους υποψηφίους των άλλων δυνάμεων, γιατί ακριβώς εντάσσεται σε μια λογική επιδείνωσης. Γιατί εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να επιλέξουμε τις ανάγκες των πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι να γιγαντωθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, να παλέψει για την κατάργηση, για τη μείωση των έμεσων φόρων, για την απόκρουση του ρεκρέματος, του κύματος, του νέου κύματος αυτοακρίβειας και ταυτόχρονα για νέες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, επιστροφή του σύνολου των απολειών. Από αυτή την άποψη όλα τα υπόλοιπα ημίμετρα επί της ουσίας νομιμοποιούν την επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων.